Εδώ είμαστε λοιπόν, φουλ επίθεση στο Λίμπερο 107,4 όπως κάθε μεσημέρι. Ξεκινήσουμε το πρώτο μέρος της σημερινής εκπομπής φιλοξενώντας ένα μέλος του τεχνικού επιτελείου του ΠΑΟΚ και συγκεκριμένα τον γυμναστή αποκατάστασης του ΠΑΟΚ, τον Βασίλη Καναρά. Καλό μεσημέρι, Βασίλη. Καλησπέρα, Γιώργο. Τι κάνεις, πώς είσαι? Καλά, μια χαρά. Πώς ήταν η Βαρκελόνη? Ήταν μια πολύ ωραία εμπειρία για όλους μας αυτό το τρίμερο. Να πούμε και στον κόσμο αρχικά ότι βρέθηκες εκεί, ήσουν στην νιαμελή αποστολή του ΠΑΟΚ στο Football Medicine Outcome, στο συνέδριο που διεξάγεται τα τελευταία χρόνια στο Camp Nou, στη Βαρκελόνη. Πολύ σωστά, πολύ σωστά. Ακούσαμε πολλούς γιατρούς, sports physios και sports rehabilitators από όλο τον κόσμο και την Ευρώπη, από ομάδες μεγαθύρια. Ναι, μπορώ να πω ότι ήταν μια πάρα πολύ καλή εμπειρία για όλους μας. Παρακολουθήσατε, φαντάζομαι, αρκετά ενδιαφέροντα πράγματα, έτσι, που μπορούν να σας δώσουν και πρακτικά εμπειρίες για να τις εφαρμόσετε και εδώ στο ΠΑΟΚ. Το πολύ σημαντικό feedback που πήραμε όλοι μας ήταν ότι από αυτά που ακούσαμε δεν απέχουμε πάρα πολύ από αυτά που κάνουν ήδη αυτοί οι άνθρωποι στις ομάδες τους. Σίγουρα το κάνουν με περισσότερη οργάνωση, θα έλεγα, το κάνουν πιο πολλά χρόνια, έχουν πιο πολλή εμπειρία, αλλά πιστεύω ότι το ιατρικό μας team βαδίζει σε πολύ καλό δρόμο σε αυτό το κομμάτι. Δηλαδή ο ΠΑΟΚ μας λέει ουσιαστικά ότι βρίσκεται σε πολύ ψηλό επίπεδο σε αυτό το τομέα, έτσι? Ναι, αν αναλογιστούμε κιόλας, αν πάρουμε 3-4 αγωνιστικές σεζόν στη σειρά, θα δούμε ότι από εκεί που είχαμε το πρόβλημα των τραυματισμών πριν 3-4 χρόνια και ειδικά των μυϊκών τραυματισμών, μπορούμε να δούμε ότι κάθε χρόνο αυτό το πράγμα βελτιώνεται, εξαλείφοντας ουσιαστικά τους περισσότερους τραυματισμούς. Εκεί υπήρχαν και άνθρωποι από ομάδες που μεγάλες ομάδες της Ευρώπης. Ναι, υπήρχε ο γιατρός της Juventus, ο γιατρός της Μπαρτσελόνα, εντάξει, αυτοί ουσιαστικά διοργάνωσαν και το συνέδριο, από την Πόρτο, από την Αμερική, από κάποιες ομάδες του MLS, από την Αυστραλία, από το Κατάρ, από τον μεγάλο οργανισμό του ASPETAR, που είναι ένας σημαντικός οργανισμός. Ναι, υπήρχαν πολύ σημαντικά ονόματα. Και όταν λέμε ότι ο ΠΑΟΚ δηλαδή βρίσκεται κοντά στο επίπεδο αυτών των ομάδων, έτσι? Μας παρουσιάσαν ουσιαστικά στρατηγικές αποκατάστασης, τις οποίες όπως είδαμε ακολουθούμε και εμείς. Σίγουρα αυτές οι ομάδες, λόγω και του budget που έχουν περισσότερες υποδομές και καλύτερες ίσως θα έλεγα από τη δική μας ομάδα. Αν και τα τελευταία 2 χρόνια ο ΠΑΟΚ έχει επενδύσει πάρα πολλά σε αυτό το κομμάτι. Δηλαδή το προπονητικό κέντρο, αν το δει κανείς πριν 3 χρόνια και δει τώρα, θα αναρωτηθεί πότε γίνανε όλα αυτά τα πράγματα. Με πισίνες, με σάουνες, κρυοσάουνες, μηχανήματα πολλών χιλιάδων ευρώ. Και προσπαθούμε ο καθένας στο ρόλο του να ανταποκριθούμε σε αυτά που μας προσφέρει η ομάδα. Είπες και νωρίτερα ότι έχουν αλατωθεί οι τραυματισμοί. Υπάρχει μεγάλη βελτίωση σε αυτό το κομμάτι τα τελευταία χρόνια και όντως το παρατηρούμε. Το σημαντικότερο για να συμβεί αυτό είναι, πιστεύεις, όλα αυτά τα καινούργια μηχανήματα, η συμβολή δηλαδή της τεχνολογίας σε αυτόν τον τομέα, η δική σας εκπαίδευση ίσως με τις γνώσεις σας που όλο και περισσότερο αυξάνονται? Παίζουν σημαντικό ρόλο και τα δύο που όπως προείπες. Σίγουρα για να εφαρμόσεις τη γνώση σου χρειάζεσαι και τα μηχανήματα. Ο ΠΑΟΚ πλέον μας παρέχει αυτά τα μηχανήματα χωρίς καμία αντίσταση, ας το πούμε, σε ό,τι συζητάμε. Και σίγουρα υπάρχει προσωπικό στο ιατρικό team το οποίο έχει εξαιρετικές γνώσεις επί του θέματος. Ξεκινώντας τον κύριο Παπακώστα, τον γιατρό μας, και συνεχίζοντας τα υπόλοιπα μέλη, τους φυσιοθεραπευτές, είναι άνθρωποι ουσιαστικά οι οποίοι είναι πίσω από τις κάμερες και κάνουν πάρα πολύ δουλειά ώστε ο προπονητής να έχει όλα τα εργαλεία της δουλειάς του, τους παίχτες δηλαδή, στο γήπεδο. Ναι, παίζει σημαντικό ρόλο και τα δύο, και η γνώση και τα μηχανήματα. Οπότε, το μόνο, ναι, ίσως θα έλεγα εγώ, το οποίο και αυτό είναι σε πλάνο να βελτιωθεί, είναι κάποια μηχανήματα που χρειαζόμαστε εμείς οι γυμναστές αποκατάστασης στο γυμναστήριο.
Το οποίο και αυτό βρίσκεται σε δρόμο για να αγοράσουμε αυτά τα μηχανήματα και να προχωρήσουμε, να βελτιωθούμε και σε αυτό το κομμάτι περισσότερο. Οπότε θεωρείς ότι αυτή η επένδυση ουσιαστικά που έχει κάνει ο Βαν Σαββίδης σε αυτόν τον τομέα, σε όλα αυτά τα μηχανήματα που όπως είπες και εσύ νωρίτερα κοστίζουν ακριβά, έτσι, είναι ίσως από τις σημαντικότερες επενδύσεις του στον ΠΑΟΚ. Γιατί στο αγωνιστικό κομμάτι βοηθάει, έτσι. Εννοείται ότι όταν αγοράζεις τα εργαλεία θα πρέπει να τα συντηρήσεις κιόλας. Όταν αγοράζεις παίχτες εκατομμυρίων θα πρέπει να τους έχεις έτοιμους μέσα στο γήπεδο, αλλιώς τι τους αγοράζεις ουσιαστικά. Και όχι μόνο παίκτες εκατομμυρίων, και γενικότερα όλους τους παίκτες. Εμάς στόχος μας είναι, σαν ιατρικό team, ο προπονητής να έχει στη διάθεσή του 25 παίκτες έχει, 25 παίκτες να είναι στο γήπεδο. Γι' αυτό εγώ θα τονίσω πάρα πολύ τον όρο πρόληψη. Δηλαδή, επενδύουμε πάρα πολύ στην πρόληψη, να διακρίνουμε, να αξιολογήσουμε τους παίχτες για τυχόν αδυναμίες μυοσκελετικές ή ανατομικές, ώστε να μην φτάσουμε στο σημείο τραυματισμού. Από εκεί και πέρα, αν φτάσουμε στο σημείο τραυματισμού, γιατί υπάρχουν και τραυματισμοί στους οποίους δεν μπορείς να προβλέψεις, υπάρχουν όλες οι προδιαγραφές για να επανενταχθεί ο παίχτης γρήγορα στη διάθεση πάλι του προπονητή. Ναι, είναι μία από τις πολύ σημαντικές επενδύσεις του κύριου Σαββίδη σε αυτό το κομμάτι. Επειδή τόνισες τον όρο της πρόληψης ουσιαστικά που πρέπει να υπάρχει, εσείς δηλαδή εξετάζετε, ας πούμε, τον κάθε παίχτη ξεχωριστά, κάθε νέο παίχτη που έρχεται, βλέπετε πού υστερεί, πού πρέπει να τον προσέξετε περισσότερο στην εγκύμνασή του, είναι τόσο σωστό εξειδικευμένα? Υπάρχουν ιατρικές εξετάσεις, υπάρχουν εργομετρικές εξετάσεις και υπάρχουν και κάποια τεστ αξιολόγησης που κάνουμε στον ΠΑΟΚ για να βρούμε τυχόν, για να, ναι, να διακρίνουμε τυχόν ανισορροπίες μυϊκές, μυοσκελετικές θα έλεγα καλύτερα, στον παίχτη. Και εκεί πάνω επεμβαίνουμε με ίσως περισσότερη ενδυνάμωση για κάποια μυϊκή ομάδα, ώστε να υπάρξει εξισορρόπηση δύναμης για να μην τραυματιστεί αργότερα. Οπότε είναι σημαντικό και για τον κάθε παίχτη ξεχωριστά, έτσι, τι να προσέχει περισσότερο, φαντάζομαι. Βέβαια, και έχουμε απόλυτη ανταπόκριση από τους παίχτες. Ήδη 2 χρόνια που είμαι στην ομάδα δεν έχει παραπονεθεί κάποιος για αυτά τα τεστ. Ειδικά αυτοί που έρχονται απ' έξω από το εξωτερικό το κάνουν συνέχεια σχεδόν στην καριέρα τους, αυτά τα τεστ αξιολόγησης. Γιατί όπως είπα, αυτές οι ομάδες στο εξωτερικό το κάνουν αυτό εδώ και πολλά χρόνια. Οπότε είναι συνηθισμένοι σε αυτό το κομμάτι. Ξέρουν τη διαδικασία να περάσουν κάποια τεστ και δεν έχουμε κανένα παράπονο προς παίχτες. Και μπορώ να πω ότι τα τελευταία 2 χρόνια το γυμναστήριό μας έχει γεμίσει πριν την προπόνηση. Ουσιαστικά εμείς τι κάνουμε? Κάνουμε μια μίνι προθέρμανση των παικτών πριν βγουν για προπόνηση. Μισή ώρα, 45 λεπτά όσο αφιερώσει κάθε παίχτης. Μέσος όρος είναι κυρίως στα 30 λεπτά. Όπου κάνουν κάποιες ειδικές ασκήσεις, ο καθένας ξεχωριστά, ατομικά, για τη βελτίωση αυτών των ανισορροπιών που προανέφερα. Πολύ, πολύ σημαντικό. Γενικότερα στην Ελλάδα, ο ΠΑΟΚ, είπαμε νωρίτερα ότι έχει ανέβει πάρα πολύ το επίπεδο του σε αυτόν τον τομέα. Γενικότερα στην Ελλάδα, βλέπεις υστερούμε κάπως σε αυτόν τον τομέα? Η αλήθεια είναι ότι θέλω να πω δηλαδή ότι κατάσταση, ο ΠΑΟΚ ξεχωρίζει, ναι, είναι ίσως η κορυφαία ομάδα σε αυτόν τον τομέα πλέον, αυτό το διάστημα. Αν αναλογιστεί κανείς τους τραυματισμούς τον τελευταίο χρόνο, μπορώ να πω ναι. Γενικότερα όμως στην Ελλάδα ο χώρος αυτός της αποκατάστασης τα τελευταία 8 χρόνια έχει έρθει πολύ πιο βαθιά. Ναι, κάπου εκεί. Υστερούμε στο ότι έχουν οι άλλοι το πλεονέκτημα ότι δουλεύουν σε αυτό το κομμάτι πολλά περισσότερα χρόνια, έχουν μεγαλύτερη και περισσότερη εμπειρία από εμάς. Έχουν αποκτήσει τα κατάλληλα μηχανήματα όπως προείπα, και όταν έχεις ήδη μια προϋπάρχουσα κατάσταση την εξελίσσεις συνέχεια. Για παράδειγμα, η Μπαρτσελώνα έχει κάνει συνεργασία με το Πανεπιστήμιο της Καταλωνίας και βγάζει συνέχεια έρευνες καινούργιες πάνω σε αυτό το κομμάτι και ουσιαστικά το πουλάει κιόλας αυτό, δηλαδή πουλάει γνώση. Μόνο σε αυτό το κομμάτι υστερούμε.
θεωρώ ότι όλες οι ελληνικές ομάδες, οι μεγάλες ελληνικές ομάδες που έχουν τον μπάζο να το υποστηρίξουν αυτό, έχουν κάνει μεγάλα βήματα στο κομμάτι αυτό. Και ο ΠΑΟΚ πρωτοπορεί σε αυτή την εξέλιξη. Μάλιστα. Πολύ σημαντικό στο τομέα. Σίγουρα γιατί, όπως είπες και εσύ νωρίτερα, όταν φέρνεις καινούριους ποδοσφαιριστές, και πόσο μάλλον ο ΠΑΟΚ τελευταία χρόνια φέρνει ακριβούς και ποιοτικούς ποδοσφαιριστές, πρέπει να τους διατηρείς και σε καλή κατάσταση. Και νομίζω, δεν ξέρω τι λες και εσύ, αν συμφωνείς, ίσως και είναι ένα επιπλέον πιστήριο να δει. Δηλαδή, ένας ποδοσφαιριστής επίπεδου, αν θέλει να έρθει στην ομάδα, να πιστεί ότι υπάρχουν και συνθήκες για να μπορέσει να δουλέψει και να αποδώσει τα προσδοκόμενα. Φυσικά, όλα παίζουν τον ρόλο τους για αυτό το να έρθει ένας ποδοσφαιριστής. Μια χαρακτηριστική ομιλία του γιατρού της Μπαρτσελόνα είναι ότι εμείς θέλουμε τους καλύτερους παίχτες μας να είναι πάντα στο γήπεδο. Οπότε καταλαβαίνετε κι εσείς ότι ο Μέση, για παράδειγμα, το Μέση θα πρέπει να τον έχουν πάντα μέσα στο γήπεδο ενεργό, γιατί ουσιαστικά είναι και ο παίχτης κλειδί για την ομάδα τους. Οπότε πρέπει να υπάρχουν και οι μέσοι της ιατρικής, όπως σας χαρακτήρισε και η ΠΑΟΚ σχετική αναφορά στο site της. Είστε οι μέσοι της ιατρικής. Ναι, ναι. Πρέπει να υπάρχουν και υπάρχουν πολλοί μέσοι της ιατρικής πίσω από το κομμάτι αυτό. Χαρακτηριστικό είναι ότι ταξιδέψαμε 10 άτομα για την Βαρκελόνη. Ο κ. Παπακώστας ήταν επικεφαλής με τους άλλους δύο γιατρούς, τον Τρίφων τον Τοτλή και τον Μάκη Παπασούλη, ο εργοφυσιολόγος της ομάδας μας, ο κ. Γιώγας, και οι υπόλοιποι φυσιοθεραπευτές και οι δύο γυμναστές αποκατάστασης, εγώ και ο Γιώργος Τσονάκας. Ταξιδέψαμε για να παρακολουθήσουμε όλο αυτό το κομμάτι. Συμμετείχαμε με 3 ομιλίες του κ. Παπακώστα, του κ. Τοτλή και του κ. Γιώγα στο συνέδριο αυτό, και ευελπιστούμε στο επόμενο συνέδριο που θα γίνει στο Λονδίνο του χρόνου να συμμετέχουμε με πιο μεγάλες ομιλίες. Φυσικά, αυτό θα ήταν ακόμη καλύτερο. Τώρα, όσον αφορά στον τομέα των τραυματισμών, γινόταν μεγάλη κουβέντα τα τελευταία χρόνια, πριν από 3-4 χρόνια, αν θυμάμαι καλά, με τα γήπεδα στη Νέα Μεσημβρία. Πάω και πολλές θλάσεις, ναι, αν το θυμάσαι και εσύ εκείνη τη χρονιά. Το γήπεδο είναι ίσως και αυτός ένας σημαντικός παράγοντας. Τώρα, βέβαια, έχουν γίνει τρομερές βελτιώσεις και γι' αυτό ίσως έχουν ελαττωθεί και οι τραυματισμοί. Ή αν ο παίχτης δώσει έμφαση στην πρόληψη, όπως είπες και εσύ νωρίτερα, μπορούν να αποφευχθούν οι τραυματισμοί και δεν παίζει τόσο μεγάλο ρόλο ο αγωνιστικός χώρος. Εντάξει, όταν πας κατευθείαν στον παράγοντα γήπεδο, έχεις ξεχάσει όλους τους υπόλοιπους. Όπως προείπα, υπάρχουν πάρα πολλοί παράγοντες που μπορεί να τραυματιστεί ένας παίκτης. Μπορεί ένας παίκτης να είναι αγύμναστος μυϊκά και να μην αντέχει στην υψηλή ένταση και ταχύτητα του παιχνιδιού, και από εκεί και μετά δεν φταίει το γήπεδο, το αγωνιστικός χώρος φταίει, γιατί δεν είναι γυμνασμένος καλά. Υπάρχει το παράγοντας της κούρασης, ότι αν παίζει συνεχόμενα παιχνίδια και δεν ξεκουράζεται και δεν γίνεται σωστή υποθεραπεία, όλη αυτή η μυϊκή κόπωση συσσωρεύεται και κάποια στιγμή εμφανίζεται. Οπότε υπάρχουν πάρα πολλοί παράγοντες πριν φτάσουμε στον αγωνιστικό χώρο. Σίγουρα τα γήπεδα του ΠΑΟΚ στη Μεσήμβρια και πριν 3 χρόνια και τώρα είναι ακόμα καλύτερα, αλλά δεν μπορώ να πω ότι ήταν ένας κακός αγωνιστικός χώρος. Απλά υπήρχε η έλλειψη σε αυτό το κομμάτι, πιστεύω. Επειδή είπες και για τον τομέα της ξεκούρασης, ουσιαστικά στο rotation, ο κύριος Λουτζέσκου και ο εκάστοτε προπονητής συμβουλεύεται και εσάς? Συμβουλεύεται τον γιατρό μας, τον κύριο Παπακώστα. Οι φυσιοθεραπευτές και εμείς, υπάρχει ένα ερωτηματολόγιο, να το πω, αξιολόγηση της κατάστασης του παίχτη που, μετά από αγώνα, το αν είναι πολύ κουρασμένος ή όχι. Και αν αυτός ο παίχτης έχει συνεχόμενα παιχνίδια, φυσικά και ο προπονητής συμβουλεύεται τον γιατρό. Και υπήρχε επίσης μια πολύ σημαντική ομιλία, αλλά δεν θυμάμαι ποιο γιατρό όμως, ποιας ομάδας, που έλεγε ότι πρέπει οι σχέσεις ιατρικού και προπονητικού team να είναι άριστες για αυτό το κομμάτι. Σίγουρα προπονητής είναι αυτός που θα πάρει την απόφαση την τελευταία. Αλλά ο κ. Λουτζέσκο είναι ένας άνθρωπος ο οποίος είναι πάρα πολύ συνενετικός και θα ακούσει προσεκτικά ό,τι και αν έχει να του πεις, και εντάξει, στο τέλος θα πάρει αυτός την απόφαση. Αλλά φυσικά, αν υπάρχει κάποια παρατήρηση από εσάς πολύ σημαντική, εννοείται πως πρέπει να τη λάβει υπόψη. Κ.
Και σημαντικό Ναι, αυτό που μας βέβαια. λες ότι είναι πολύ συνενετικός ο κύριος Λουτσέσκου και αυτό νομίζω φάνηκε για τη φετινή χρονιά ότι υπήρχε άρση συνεργασία μεταξύ του τεχνικού επιτελείου από όλους σας. Αλήθεια ήταν, αυτή η χρονιά ήταν η καλύτερη σε αυτό το κομμάτι σχέσεων. Δεν μπορώ να πω ότι ο κύριος Ίβιτς, για παράδειγμα, δεν ήταν συνενετικός, αλλά ήταν και αυτός πάρα πολύ συνενετικός αυτό. Απλά φέτος έγινε ακόμα καλύτερη αυτή η σχέση μεταξύ ιατρικού και προπονητικού team. Θυμάμαι Και το. γι' αυτό είχαμε και αυτά τα αποτελέσματα. Δεν είχαμε πολλούς τραυματισμούς σοβαρούς. Εντάξει, είχαμε μόνο τον Ελκαντουρί, τη Λάσο Ελκαντουρί. Και μετά, επειδή νομίζω το διάβασα και μια συνέντευξη του γιατρού μας, ότι επειδή τραυματίστηκε ο Πέλκας στο παιχνίδι με τον Ατρόμητο, έπρεπε να μπει ο Ελκαντουρί και ήθελε να παίξει ο Ελκαντουρί, αλλά δεν ήταν έτοιμος ακόμα για τόσο μεγάλο φορτίο. Οπότε έπαθε μια μικρή υποτροπή, η οποία όμως εξαφανίστηκε σε μια-δυο εβδομάδες. Και ήταν πάλι διαθέσιμος. Ναι. Πάντως, όσον αφορά αυτούς τους τραυματισμούς για τον Ελκαντουρί, έλειψε ένα Ναι. μεγάλο διάστημα με τη σεζόν, έπαθε την υποτροπή. Επηρεάζουν αυτοί οι τραυματισμοί και όταν επανέρχεται ο ποδοσφαιριστής από ένα τέτοιο τραυματισμό, ίσως να αργήσει λίγο να βρει τα πατήματά του, παρότι θα είναι στο 100% σε φυσική κατάσταση. Σίγουρα όταν μιλάμε για προπόνηση και για αγώνα είναι δύο διαφορετικά κομμάτια. Ο αγώνας έχει πολλές περισσότερες εντάσεις και φορτία για να παίκτη από την προπόνηση. Όσο 100% να κάνει την προπόνηση. Όπως λέμε, οι αγωνιστικές συνθήκες, γι' αυτό λέμε ότι οι προπονήσεις πρέπει να έχουν πάντα αγωνιστικές συνθήκες, παιχνιδιού δηλαδή. Σίγουρα θα θέλει ένα διάστημα σταδιακά, σταδιακό φορτίο. Δηλαδή, μέχρι να φτάσει πάλι στην πλήρη συμμετοχή των 90 λεπτών. Για τον Ελκαντουρί, επειδή αναφερθήκαμε συγκεκριμένα, ίσως του χρόνου να περιμένουμε να δούμε ένα διαφορετικό Ελκαντουρί. Ίσως δηλαδή ο τραυματισμός που είχε και τον άφησε κάπως πίσω. Ίσως αλλάξει η αγωνιστική του εικόνα, αν προετοιμαστεί κατάλληλα με την ομάδα. Εντάξει, μέχρι τον τραυματισμό του θεωρώ ότι όλοι περιμέναμε περισσότερα. Από εκεί και μετά, επειδή έλειψε ένα μεγάλο χρονικό διάστημα, ναι, θα συμφωνήσω, δεν επανήλθε στο 100%. Εάν είναι υγιής, πιστεύω ότι ο Ομάρ είναι ένας πάρα πολύ καλός παίχτης και σημείο κλειδί για τη δική μας ομάδα. Οπότε θεωρώ ότι του χρόνου θα είναι ακόμα καλύτερος, ναι. Και για να το πάμε και στον τομέα της προετοιμασίας, η οποία πλησιάζει κιόλας, η δική σας δουλειά πόσο σημαντική είναι ώστε να παρουσιαστεί έτοιμη ομάδα στα πρώτα παιχνίδια? Γιατί εννοώ ότι έρχονται οι παίχτες από διακοπές, έχουν χαλαρώσει, είναι λογικό. Πόσο δύσκολο είναι να ξαναβρουν τους ρυθμούς τους? Είναι ένας παράγοντας αυτός που πρέπει να λάβουμε υπόψη μας. Είναι πολύ σημαντικός παράγοντας, γιατί αν δώσουμε κατευθείαν μεγάλο φορτίο στους παίχτες, υπάρχει κίνδυνος τραυματισμών. Θεωρώ ότι το προπονητικό team του κ. Λουτσέσκου είναι εξαιρετικό σε αυτό το τομέα, και ο γυμναστής και η βοηθή του. Ο δικός μας ρόλος, εμένα και του Γιώργου Τσονάκα ουσιαστικά, είναι μετά τα τεστ, αφού λάβουμε τα αποτελέσματα των τεστ, να οργανώσουμε το πλάνο για να εξισορροπηθούν σταδιακά οι όποιες αδυναμίες που έχουν οι παίχτες, και ταυτόχρονα σε συνεννόηση με τον γυμναστή να δώσουμε επιπλέον φορτίο σταδιακά, όπως είπα, μέχρι το πρώτο παιχνίδι που είναι για τα προκριματικά του Champions League. Και η προετοιμασία που θα γίνει μακροπρόθεσμα, κατά τη διάρκεια της σεζόν, τα αποτελέσματά της μπορεί να είναι τόσο σημαντικά? Παραδείγματος χάρη, αν γίνει μια σωστή προετοιμασία, κατάλληλη προετοιμασία, η ομάδα να έχει μεγαλύτερη διάρκεια στην απόδοσή της μέσα στη σεζόν, ή αν αυτό επηρεάζει αρνητικά, έτσι, αντιθέτως. Εντάξει, την προετοιμασία ουσιαστικά χτίζεις τη βάση σου για την αγωνιστική σεζόν, γιατί μέσα στην αγωνιστική σεζόν δεν έχεις το χρόνο, ειδικά αν έχεις και Ευρώπη, δεν έχεις το χρόνο να δώσεις πολύ φορτίο. Οπότε ό,τι φορτίο δώσεις υψηλό και σε όγκο θα γίνει στην προετοιμασία, ναι. Γι' αυτό βλέπουμε και τις ομάδες, συνήθως στις αρχές των πρώτων παιχνιδιών μάλλον, στα πρώτα παιχνίδια, βλέπουμε τις ομάδες πιο αργές, πιο κουρασμένες όλους τους παίχτες. Είναι λογικό αυτό, γιατί έρχονται από μια προετοιμασία η οποία έχει πολύ όγκο. Και σταδιακά έρχεται το φορμάρισμα, το λεγόμενο φορμάρισμα που λέμε, για την αγωνιστική σεζόν, όπου εκεί κάνεις συντήρηση
και προσπαθείς όσο χρόνο έχεις να αυξήσεις την αγωνιστική σου απόδοση. Mm-hmm. Θυμάμαι τον Γιάννη τον Μιστακίδη όταν επέστρεψε σε εκείνο το παιχνίδι στα Τρίκαλα μετά από την μακροχρόνια απουσία του λόγω του σοβαρού τραυματισμού που είχε. Αναφέρθηκε προσωπικά σε σένα ότι τον στήριξες μέσω ανάρτησής του, αν θυμάμαι καλά, ότι τον βοήθησες να επανέλθει μετά από αυτό το σοβαρό πρόβλημα. Εσύ γενικότερα, έτσι, φαντάζομαι μέσα από αυτό το κομμάτι με παίχτες που έχουν σοβαρούς τραυματισμούς, δεν είστε και περισσότερο, έχετε πιο συχνή επαφή. Ποιον τραυματισμό έτσι θυμάσαι από την καριέρα σου μέχρι τώρα στον ΠΑΟΚ, με ποιο παίχτη έτσι περισσότερο? Η αλήθεια είναι ότι δεν είχα, είμαι 2 χρόνια στην τότε ομάδα, σε αυτό το πόστο. Και κατευθείαν μπήκα στα βαθιά, δηλαδή ανέλαβα κατευθείαν τον Γιάννη Μιστακίδη για αποκατάσταση χιαστού. Και στη συνέχεια ανέλαβα και τον Παναγιώτη τον Γλύκο για αποκατάσταση χιαστού. Mm-hmm. Θεωρώ ότι με τον Γιάννη κάναμε μια πολύ καλή δουλειά και με τον Παναγιώτη. Πιο σοβαρός τραυματισμός, εντάξει, και οι δύο δεν είχαν μόνο ρήξη χιαστού, είχαν και ρήξη μηνίσκου και λίγο ο χόνδρος επηρεάστηκε στον Παναγιώτη. Νομίζω ότι αυτοί οι δύο ήταν οι πιο σημαντικοί μου τραυματισμοί, αυτούς θυμάμαι δηλαδή. Τώρα οι μυϊκοί τραυματισμοί που είχαν παίχτες, αυτοί είναι τραυματισμοί οι οποίοι σε 1-2 εβδομάδες ξεπερνιόνται εύκολα. Αλλά θέλει πάρα πολύ στήριξη στον παίχτη από πλευράς μου, να σε αισθάνεται ο παίχτης ότι είσαι δίπλα του, ότι ξέρεις, έχεις γνώσεις σε αυτό το κομμάτι, για να μπορέσει να σε εμπιστευτεί. Και είναι και λογικό φυσικά. Mm-hmm. Ωραία, Βασίλη, εύχομαι λιγότερη δουλειά να έχεις αυτό, ώστε να υπάρχουν και λιγότεροι τραυματισμοί, έτσι, φυσικά. Από αυτό αυτό ήθελα να πω εγώ, ότι ουσιαστικά είναι λίγο αντιφατικός ο ρόλος μας με το θέλω μας. Εμείς ουσιαστικά θέλουμε να μην έχουμε δουλειά. Γι' αυτό τόνισα τον όρο πρόληψη. Να προσπαθούμε να επικεντρωθούμε λοιπόν μόνο στην πρόληψη. Εντάξει, αν υπάρχουν κάποιοι τραυματισμοί οι οποίοι θα έρθουν, είμαστε ικανοί, πιστεύω, όλο το ιατρικό τμήμα να τους αντιμετωπίσει εύκολα. Mm-hmm. Ωραία, εύχομαι λοιπόν με το καλό να ξεκινήσει η προετοιμασία και να έχετε μια καλή σεζόν χωρίς πολλούς τραυματισμούς. Εγώ ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκληση. Να είστε καλά. Και εγώ σε ευχαριστώ πολύ. Να είσαι καλά. Καλώς μεσημέρι, καλή Βασίλη. Συνέχεια. Επίσης. Αυτός ήταν ο Βασίλης ο Καναράς, ο γυμναστής αποκατάστασης στο τεχνικό επιτελείο του ΠΑΟΚ. Βρέθηκε στην Βαρκελόνη τις προηγούμενες ημέρες, στο ιατρικό συνέδριο εκεί όπου συμμετείχε ο ΠΑΟΚ με 9 μελή αποστολή. Και κάπως έτσι θα ολοκληρώσουμε το πρώτο μέρος της σημερινής Full Επίθεσης. Θα πάμε σε ένα break και θα επιστρέψουμε εδώ στο Libero 107,4. Εδώ είμαστε, επιστρέψαμε, ακούτε Libero 107,4. Full Επίθεση μέρος δεύτερο. Θα μιλήσουμε για βόλεϊ στο δεύτερο μέρος της σημερινής εκπομπής. Μαζί με τον Γιάννη Παρασκευαίδη. Καλό μεσημέρι, Γιάννη. Καλό μεσημέρι και σε ένα Γιώργο και στους φίλους ακροατές, όπου πλέον έχουμε προπονητή. Αυτό ακριβώς. Ανακοινώθηκε χθες το βράδυ. Γι' αυτό σε πήραμε να μας πεις περισσότερα. Τι ξέρουμε για τον Στάνκου? Εντάξει, αναμφίβολα πρόκειται για μια επιλογή που δεν είναι συνηθισμένη, από την άποψη ότι τα προηγούμενα χρόνια έχουμε κάτσει βαριά ονόματα από το χώρο του ελληνικού βόλου και του ξένου στον πάγκο του ΠΑΟΚ, αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι δεν είναι μια επιλογή η οποία μπορεί και να πετύχει. Άλλωστε το γεγονός ότι έμεινε για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά στη Ρουμανία και διαχειρίστηκε ένα budget ύψος πάνω από 2 εκατομμύρια ευρώ και κατάφερε, ενώ δεν ήταν το φαβορή η ομάδα του, το outsider, να πάρει το double, λέει πάρα πολλά. Λέει πάρα πολλά και όπως καταλαβαίνουμε κιόλας, μάλλον προτάθηκε από τον παλιό στατιστικολόγο του ΠΑΟΚ, τον κύριο Παναγιώτη Κουντουρίδη, τον άνθρωπο ο οποίος ήταν στο πάγκο του ΠΑΟΚ μαζί με τον Γιάννη Καλμαζίδη στην πρώτη χρονιά, την εποχή Κουρνέτα Γκόμες, αν θυμάσαι. Mm-hmm. Μαζί με τον Κουντουρίδη ήταν στην ρουμανική ομάδα, μάλλον ο Κουντουρίδης τον πρότεινε. Αλλά επαναλαμβάνω, είναι ένας προπονητής ο οποίος είναι μικρός ηλικιακά, δηλαδή είναι 36 χρονών. Είναι μια επιλογή που δεν αποκλείεται να πετύχει, γιατί πάρα πολύ απλά και αυτός διψάει για τίτλους. Κατάφερε φέτος με την ομάδα του στη Ρουμανία να πάρει τον τάβλο, επαναλαμβάνω, ως outsider. Και αυτό λέει πάρα πολλά.
κάποιος μπορεί να πει τώρα πιο ρουμανικό πρωτάθλημα, αλλά το ρουμανικό πρωτάθλημα έχει τρελά κασέ, αρκετές ομάδες έχουν τρελά κασέ, αρκετά πιο ανταγωνιστικό από το ελληνικό, και επαναλαμβάνω, όταν διαχειρίζεσαι ένα budget 2 εκατομμύριων ευρώ και παίρνεις το πρωτάθλημα ως outsider, λέει πάρα πολλά. Θα το δούμε, τον περιμένουμε στην Θεσσαλονίκη, αύριο θα φτάσει στη Θεσσαλονίκη νωρίς ο νέος τεχνικός του ΠΑΟΚ. Περιμένουμε βέβαια και την ενημέρωση από το ΤΑΠ για το ποια θα είναι ακριβής ώρα που θα γίνει η παρουσίαση του νέου προπονητή, και σιγά σιγά θα αρχίσουν τα κομμάτια του puzzle να ενώνονται. Γιατί πολύ απλά καταλαβαίνουμε και εγώ ότι δεν μπορεί και η ομάδα να προχωρήσει σε υποψήφιους στόχους εφόσον δεν κάνει τουλάχιστον μια πρώτη συζήτηση με τον νέο προπονητή. Σίγουρα. Εννοείται ότι δεν θα απολευθούν τα λάθη, με χαρακτηριστικό παράδειγμα αυτό που είχε αποκαλύψει στην εκπομπή τη δικιά σας ο κύριος Παπαδόπουλος, αντιπρόεδρος του Ρασιτέχνη ΠΑΟΚ, με τον Αγκάμες, ο οποίος είχε κλείσει και δεν ήθελε ο κύριος Ρίτσι. Τέτοια λάθη δεν θα επαναληφθούν, ειδικά σε ονόματα βαριά του παγκόσμιου βόλεϊ. Ναι, το είχε τονίσει ξεκάθαρα ο κύριος Παπαδόπουλος εδώ στον αέρα της εκπομπής, ότι όποιον παίχτη θέλει η διοίκηση του ΠΑΟΚ να τον αποκτήσει σε συνεργασία με τον Ρασιτέχνη, θα τον παίρνει ειδικά παίχτες του επίπεδου όπως ο Αγκάμες. Ήταν ξεκάθαρο σε αυτό. Ακριβώς αυτό. Απλά καταλαβαίνουμε όλοι ότι εντάξει, πρέπει να γίνει και μια κουβέντα με τον coach, να το εξηγήσουν ότι σκεφτόμασταν αυτά, ποια είναι η δικιά σου εναλλακτική πρόταση. Και αυτά βέβαια, εντάξει, τώρα όταν μια προετοιμασία ξεκινάει στα μέσα Αυγούστου, καταλαβαίνουμε ότι χρόνος υπάρχει. Υπάρχει πολύ χρόνος, βέβαια. Αυτό που επίσης είναι γνωστό, τουλάχιστον στο ελληνικό βόλι, είναι ότι ο ΠΑΟΚ δεν χάνει κανένα παίχτη που να θέλει. Δηλαδή δεν υπάρχει περίπτωση ο ΠΑΟΚ να θέλει να κρατήσει κάποιον παίχτη και να τον χάσει από Ολυμπιακό ή Παναθηναϊκό. Έτσι, τα τελευταία χρόνια ειδικά παίχτες, έχει αποδειχθεί αυτό. Όλοι οι παίχτες περιμένουν τον ΠΑΟΚ. Το ΠΑΟΚ περιμένουν να τους απαντήσει και μετά θα κινηθούν. Το μεταφέρω γιατί έχει πολύ μεγάλη ανησυχία από τον κόσμο, το βλέπω και στα μηνύματα, δεν προχωράει η ομάδα, δεν κινείται η ομάδα, δεν έκανε το ένα, δεν έκανε το άλλο. Υπάρχει χρόνος και δεν νομίζω να παραλυθούν και τα περσινά λάθη. Δεν την έχεις πατήσει πέρυσι με τα λάθη που έχεις κάνει. Νομίζω ότι φέτος δεν θα ξαναγίνουν τα ίδια. Υπάρχει ανησυχία, λες, στον κόσμο. Κυρίως εγώ πιστεύω λόγω της εμπλοκής του Γιαννακόπουλου στον Παναθηναϊκό. Και τη ΑΕΚ που έχει κάνει μέχρι τώρα μεγάλες κινήσεις. Εξαιρετικές κινήσεις έχει κάνει η ΑΕΚ μέχρι τώρα. Θεωρητικά πάντα. Αν δεν ξεκινήσει το πρωτάθλημα και δεν φανεί στο Τάραφλεξ, ό,τι και να λέμε εμείς. Έτσι ακριβώς. Απλά τουλάχιστον και η ΑΕΚ από τα πρώτα που έχει κάνει τις κινήσεις είναι καλές. Ο Παναθηναϊκός δεν έχει κλείσει κανένα παίκτη ακόμα, ο κ. Γιαννακόπουλος. Όλα είναι λίγο ρευστά. Θεωρώ ότι εκεί στα τέλη Ιουνίου θα αρχίσει λίγο να σε διαλύνει εικόνα αναφορικά και με τον ΠΑΟΚ αλλά και με τις υπόλοιπες ομάδες. Και μην ξεχνάμε και το βασικό, ότι δεν έχει γίνει το διοικητικό συμβούλιο όπου θα πάρθει η απόφαση για το ποιος θα είναι ο νέος πρόεδρος της ΕΣΑΠ και φυσικά τι θα γίνει με το θέμα των ξένων. Αν θα διατηρηθεί η κατάσταση η οποία πέρασε πέρσι το χειμώνα μόνο και μόνο για να ευνοηθεί ο Ολυμπιακός. Θυμίζω ότι από το σχετικό κανονισμό με τους ξένους ευνοήθηκε μόνο ο Ολυμπιακός και η επόμενη ομάδα που μπορούσε να ευνοηθεί γιατί δεν είχε κοινοτικούς ήταν ο Φίνικας. Άρα καταλαβαίνουμε ότι περιμένουμε να δούμε αν θα περάσει αυτός ο φωτογραφικός νόμος για τους ξένους ξανά υπέρ κάποιες ομάδες. Είναι λίγο ρευστά αυτά όλα, αλλά μετά τις 25-28 Ιουνίου θα αρχίσει να τρέχει λίγο παραπάνω το ρεπορτάζ. Υπάρχει δρόμος πολλής ακόμη εξάλλου. Αλλά όπως είπες, είναι πολύ σημαντικό το ότι θα γίνει και με αυτό το κανονισμό. Ο Στάνκου πάντως έχει εμπειρία από Ελλάδα. Έτσι είχε περάσει από την Ηρακλή το 2010 σαν παίκτη, σωστά. Εντάξει, δεν ήταν μεγάλο. Είχε έρθει στον Ηρακλή, αλλά είχε τραυματιστεί σοβαρά. Οπότε δεν έχει και τις καλύτερες αναμνήσεις. Όχι λόγω του Ηρακλή, μην το μπερδέψει και κάποιος. Ναι, προφανώς. Τα λόγια μου. Από την άποψη ότι ήρθε σαν αθλητής, χτύπησε σοβαρά, δεν έπαιξε και η χρονιά δεν πήγε καλά, η συγκεκριμένη γι' αυτό να καθόλου καλά. Αλλά εντάξει, αυτά είναι για την ιστορία. Τώρα είναι προπονητής. Έδειξε τουλάχιστον στη Ρουμανία ότι έχει την πυγμή για να τα καταφέρει και με ένα μπάτζετ πολύ μεγαλύτερο από αυτά που έχει δώσει ο ΠΑΟΚ για να πάρει τα 3 πρωταθλήματα. Απλά είμαστε ακόμα πολύ νωρίς. Είμαστε νωρίς. Να δούμε λίγο πώς θα πάει και η ομάδα. Να δούμε πώς θα πάει και το θέμα του Φιλίπποφ, που ναι, μεν είναι, υπάρχει ένα τυπικό θέμα εκεί πέρα και το οποίο δεν έχει λυθεί ακόμα. Και φυσικά η ιστορία με τον Χιμένεθ, ο οποίος θέλει να επιστρέψει και να φορέσει ξανά τα άσπρο μαυρά. Mm-hmm.
Για τον Φιλίππο, όπως είπες, μίλησε και εδώ στο Λίμπερο νωρίτερα ο κύριος Παϊσιάδης, ο αντιπρόεδρος του ΤΑΠΑΟΚ. Μίλησε, αναφέρθηκε σε αυτό το τυπικό θέμα, όπως είπες και εσύ νωρίτερα. Σίγουρα πάντως θα είναι μια μεταγραφική κίνηση που, εφόσον ολοκληρωθεί, νομίζω, για να μην πω ανεβάζει επίπεδο τον ΠΑΟΚ, τον κρατάει σε πολύ υψηλό επίπεδο, έτσι. Το κρατάει σε υψηλό επίπεδο και τραβάει και τα βλέμματα παραπάνω το γεγονός ότι ήταν πρώην παίκτης του Ολυμπιακού. Εντάξει. Ο Τίμω Φιλίππος όμως παίζει και κάτι άλλο εδώ, ότι ο ίδιος θέλει να αποδείξει ότι ακόμα είναι σε υψηλό επίπεδο και θέλει να δώσει τις δικές του απαντήσεις στον Ολυμπιακό. Μην ξεχνάμε ότι έφυγε Άρον Άρον από τον Ολυμπιακό και με εσωτερικά προβλήματα. Βέβαια, αυτό μπορεί να αποτελέσει ένα έξτρα κίνητρο για τον ίδιο να μπορέσει μέσω του ΠΑΟΚ να δώσει αυτές τις απαντήσεις που θέλει. Ωραία, Γιάννη, όλα στο ταράφλεξ. Όλα στο ταράφλεξ. Κάτι άλλο έχουμε από τα υπόλοιπα τμήματα του Εραστέχνη, ίσως είναι νωρίς ακόμη. Το καλοκαίρι φυσικά είναι μεγάλο, έτσι. Είναι πολύ νωρίς ακόμα, απλά το μόνο το οποίο μπορούμε να πούμε είναι ότι στο χάντμπολ σίγουρα ο βασικός κορμός θα παραμείνει. Το είπαμε και στις προάλλες, οι ξένοι έχουν φύγει όλοι και μάλλον θα έχουμε και μερικές εκπλήξεις από τις αποχωρήσεις. Ωραία. Θα δούμε στην πορεία αυτά. Ωραία, ωραία. Να σας ευχαριστήσω πολύ, λοιπόν, Γιάννη. Καλό σου μεσημέρι. Καλή συνέχεια. Καλό μεσημέρι. Αυτός ήταν ο Γιάννης Παρασκευάδης, αναφορικά με την πρόσληψη του Στάνκου στην τεχνική ηγεσία της ομάδας βόλεϊ του ΠΑΟΚ, η οποία ανακοινώθηκε χθες βράδυ. Ο ΠΑΟΚ πλέον έχει νέο προπονητή στο βόλεϊ και σιγά σιγά θα αρχίζει να χτίζει την ομάδα του για τη νέα σεζόν. Στο ποδόσφαιρο φυσικά βρισκόμαστε ένα αναμονή των μεταγραφικών εξελίξεων. Τα ονόματα των Πούκι και Βέρμπλουμ είναι αυτά που απασχολούν, όπως είναι γνωστό, τις τελευταίες ημέρες. Από χθες έπαιξε και το όνομα του Αλέσιο Τσέρτσι, του Ιταλού επιθετικού. Υπήρξε νωρίτερα μια διάψευση στο ΠΑΟΚ 24 από τον μάνατζερ του. Ο ΠΑΟΚ περιμένει την απάντηση του Βέρμπλουμ. Υπάρχουν οι επαφές με τον Πούκι. Σήμερα βέβαια τουρκικά δημοσιεύματα ανέφεραν έτσι κάποια σενάρια ότι Τραμπζονσπορ και η Κασέρισπορ ενδιαφέρονται και αυτές για τον Φιλανδό επιθετικό. Βέβαια, πολλά τα τουρκικά δημοσιεύματα για διάφορες περιπτώσεις τα οποία έχουμε δει όχι μόνο το φετινό καλοκαίρι και τα προηγούμενα και δεν είχαν καμία βάση. Γενικότερα, αυτά τα σενάρια που δημιουργούνται στα τουρκικά δημοσιεύματα δεν είναι και ιδιαίτερα άξια εμπιστοσύνης. Οι επόμενες ημέρες σίγουρα θα είναι κρίσιμες και αναμένονται οριστικές εξελίξεις στα μεταγραφικά του ΠΑΟΚ, με τον Πούκι και τον Βέρμπλουμ, όπως προείπα, να είναι τα δύο ονόματα που απασχολούν ιδιαίτερα. Εκεί έχει επικεντρωθεί το ενδιαφέρον. Φυσικά, στα ποδοσφαιρικά βρισκόμαστε εν αναμονή της έναρξης του Παγκοσμίου Κυπέλλου. Σε μία εβδομάδα από σήμερα θα βρισκόμαστε μία μέρα πριν την μεθεπόμενη Πέμπτη στις 14 Ιουνίου, η έναρξη του Μουντιάλ φυσικά. Φιλικά παιχνίδια απόψε στις 10 παρατέρτο ο Άμρου Άρντα, ο ένας από τους δύο παίκτες του ΠΑΟΚ, ο άλλος είναι ο Πρίγιοβιτς, που θα βρίσκονται στα γήπεδα της Ρωσίας. Σήμερα ο Άρντα λοιπόν στις 10 παρατέρτο θα αντιμετωπίσει την εθνική ομάδα του Βελγίου με την εθνική ομάδα της Αιγύπτου σε ένα φιλικό τεστ εν ώψη του Παγκοσμίου Κυπέλλου. Αυτά λοιπόν για σήμερα. Ανανεώνουμε το ραντεβού μας για αύριο στις 2 όπως κάθε μεσημέρι. Φουλ επίθεση εδώ στο Λίμπερο 107,4. Καλό σας μεσημέρι.